Όταν έβριξε πριν πόσα χρόνια, το χωριό όλο πνίγηκε. Δεν έχουν τελειώσει και τα αντιπλημμυρικά τα έργα και μαζεύονται όλα τα νερά, κατεβαίνουν κάτω και γίνεται και στα σπίτια. Μνήμες από τις πλημμύρες του 2006 ξύπνησαν σήμερα στους κατοίκους του Αγίου Κωνσταντίνου όταν πληροφορήθηκαν πως επρόκειται να ολοκληρωθούν οι εργασίες της κεντρικής νησίδας και των στιθέων ασφαλείας στην παραλιακή οδό. Το συγκεκριμένο τυχείο εμπόδισε τότε την απορροή των βρόχινων νερών στην θάλασσα με αποτέλεσμα πολλές καταστροφές σε περιουσίες των κατοίκων αλλά και τον κίνδυνο της ζωής τους. Επιβάστηκε στην εταιρεία ότι ο Δήμος και οι δημότες του Αγίου Κωνσταντίνου δεν θα επιτρέψουν να γίνει αυτό το οποίο προβλέπεται από τη μελέτη. Δεν θα τα αφήσουν είναι με καμία δέση. Οι αντιρρήσεις είναι γνωστές, εμείς όμως... Διότι ήδη έχουν δημιουργηθεί πολλά προβλήματα στη Δημοτική Ενότητα Αγίου Κωνσταντίνου από το έργο το συγκεκριμένο. Εάν συγκεκριμένουν και άλλα έργα, θα είναι ακόμα χειρότερα. Εξάλλου, είναι γνωστό ότι γίνεται μελέτη πλέον, αντικατάσταση όλου αυτού του έργου. Οπότε δεν χρειάζεται τώρα να κάνουμε πράγματα. Σεβαστό βέβαια το ότι πρέπει να τελειώσει το παλιό έργο, να το παραδοθεί κλπ. Αλλά μπορεί όμως με ένα άλλο τρόπο να το προχωρήσετε και να τελειώνετε κι εσείς από την υποχρέωση που έχετε. Οι άνθρωποι της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Έργων και Υποδομών δέχτηκαν για μία ακόμη φορά σήμερα τα παράπονα των κατοίκων, οι οποίοι μαζί με την Δημοτική Αρχή ξεκαθάρισαν πως δεν πρόκειται να επιτρέψουν να κατασκευαστούν μπετά και τυχεία, τα οποία θα καθαιρεθούν με την δημοπράτηση του έργου, διασφαλίζοντας έτσι και το δημόσιο χρήμα. Ο εργολάβος, βάσει της αρχικής μελέτης, είναι υποχρεωμένος να ολοκληρώσει το έργο, αν και μετά τις καταστροφικές πλημμύρες είναι σε εξέλιξη μελέτη ανάπλασης για την δημοπράτηση του έργου ανακατασκευής της παραλιακής Αγίου Κωνσταντίνου. Δεν χρειαζόμαστε τέτοια πράγματα. Εμείς εν ώψη του μεγάλου έργου που περιμένουμε να γίνει αποκατάσταση αυτό το έκτρωμα που έγινε πριν από 2-3 χρόνια, ζητάμε να μείνει όπως είναι. Ασφάλεια υπάρχει, δεδομένου ότι ένα χρόνο τώρα που έχει φύγει η εταιρεία από εδώ, δόξα τω Θεώ δεν έχει δημιουργηθεί ατύχημα, δεν έχει δημιουργηθεί πρόβλημα. Αντιθέτως, διευκολύνει κάποιες καταστάσεις. Λοιπόν, γι' αυτό το λόγο είμαστε εδώ και δεν επιτρέπουμε άλλη παρέμβαση σε αυτό το κομμάτι που το θεωρούμε έκτρωμα και καταδίκη για το χωριό μας. Η εταιρεία θέλει να βάλει πάλι κάποια τσιμεντένια στη θέα εδώ, πακτωμένα κλπ, το οποίο και ο κόσμος θα αντιδρά, αλλά και πράγματι θα υπάρχει κίνδυνος ασφάλειας για το χωριό σε πιθανή πλημμύρα και οτιδήποτε άλλο. Πέρα από το ότι γίνεται η μελέτη καινούργια, η οποία θα το αντικαταστήσει όλο αυτό το μέτωπο, οπότε δεν χρειάζεται και έξοδα να γίνονται, αλλά και να προκαλέσουμε και άλλα προβλήματα στη Δημοτική Ενότητα Αγίου Κωνσταντίνου. Εμείς δεν θα αφήσουμε να γίνει αυτό το πράγμα, να αντικατασταθεί με άλλα πράγματα, με ζέρση, με τσιμεντένια, πλάκες μεταφερόμενες. Οπότε και αυτοί να κάνουν τη δουλειά τους, αλλά και εμείς να είμαστε ασφαλείς. Όταν σχεδιάστηκε αυτός ο δρόμος, ήταν Εθνική Οδός. Τώρα Εθνική Οδός έχει γίνει παράκαμψη. Είναι απλώς παράπλευρο δίκτυο. Πρέπει λοιπόν να γίνει μια αστική αρτηρία, η οποία να έχει τη δυνατότητα να εξυπηρετήσει την πόλη και το λιμάνι. Δεν επιτρέπουμε να πέσει κανένα μπετό σε αυτή την περίπτωση και ας γίνει... Ας παραμείνει η εργοταξιακή σήμανση μέχρι ότου να ολοκληρωθεί η μελέτη και το έργο της ανάπλασης της παραλιακής οδού. Δεν υπάρχει λόγος να υπάρχει αυτό το μπετό και αυτό το φράξιμο στην πόλη τώρα πλέον.